Και μέσα σε όλα αυτά έχει φουντώσει μια συζήτηση και για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Από αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, στο Ακουγιού. Διότι οι σεισμολόγοι λένε ότι ενεργοποιούνται και άλλα ρήγματα πολύ κοντινά με τα επίκεντρα των δύο μεγάλων σεισμών. Ένα από αυτά τα ρήγματα είναι κοντά στις εγκαταστάσεις του Ακουγιού. Αλλά νομίζω ότι εκεί καλύτερα να ακούσουμε έναν καθήλυνα αρμόδιο, καθηγητή πυρηνικής φυσικής και οπλικών συστημάτων, αναπληρωτή κοσμήτορα και πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, διευθυντή του Τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών στη Σχολή Ευελπίδων και διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων, τον εκλεκτό κύριο Θεόδωρο Λιόλιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι να πω θερμά συλληπιτήρια στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας. Σωστό. Κύριε καθηγητά, πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι πολλοί ζητούν σήμερα και χθες τις τοποθετήσεις σας. Υπάρχει μέσα σε όλο αυτό τον ρημαγδό και την ανθρώπινη τραγωδία και μια μεγάλη αγωνία για όλες τις χώρες Μεσογείου. Και αυτή αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ακουγιού. Τι έχουμε να πούμε εδώ? Θα σας πω, όπως έδειξα χτες και σε δορυφορικές εικόνες, η απόσταση του επικέντρου των 7,8 ρίχτερ στην Τουρκία από το Ακουγιού, την περιοχή όπου κατασκευάζεται και σύντομα θα λειτουργήσει το πυρηνικό εργοστάσιο, είναι περίπου 350 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντά, στο Ακουγιού έγινε πολύ αισθητή η δόνηση. Το ερώτημα που μου τέθηκε συχνά ήταν, μπορεί κανείς να σταματήσει την Τουρκία τώρα, αφού υπάρχει και το ενεργό ρήγμα HME και σε εκείνη την περιοχή μπορεί να δημιουργηθεί ένας μεγάλος σεισμός? Η απάντηση είναι όχι. Διότι υπάρχουν ακόμη πιο σεισμογενείς περιοχές και στην Ιαπωνία και σε άλλες περιοχές όπου δεν μπορεί η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να επέμβει και να επιβάλλει την διακοπή της λειτουργίας και της κατασκευής ενός πυρηνικού εργοστασίου. Η ΙΑΕΑ, η Διεθνής Επιτροπή, επεμβαίνει όταν έχουμε θέματα διαχείρισης πυρηνικών υλικών ή κάποιου μεγάλου ατυχήματος το οποίο δεν έχει διαχειριστεί σωστά. Δεν μπορεί να σταματήσει την κατασκευή ενός εργοστασίου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι σίγουρο ότι το εργοστάσιο θα λειτουργήσει. Το περιμέναμε εδώ και μερικούς μήνες να τεθεί σε λειτουργία. Τα πυρηνικά καύσιμα θα τα χορηγήσει η Ρωσία. Υπάρχει μια μεγάλη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας τώρα. Δισεκατομμύρια έχει δαπανήσει η Ροζατόμ, η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, στην επένδυση αυτού του σχεδίου. Θα λειτουργήσει το εργοστάσιο αυτό όπως ακριβώς λειτουργούν οι εθνικές οδοί στην Ελλάδα και παίρνουν διόδια οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν. Mm-hmm. Build, operate and transfer. Δηλαδή θα το φτιάξουν, θα παίρνουν ποσοστά και στη συνέχεια θα χορηγούν και τα καύσιμα και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο κίνδυνος τώρα. Σε περίπτωση κινδύνου, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ίσως να έχουμε ένα νέο Τσερνόμπιλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, έδειξα και χθες στο δορυφόρο ότι έχουμε δύο ζώνες επικινδυνότητας γύρω από το Ακουγιού, που το οποίο απέναντι από την Κύπρο, έτσι για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές. Γύρω στα 10 μίλια περίπου, γύρω από εκεί, είναι η κατάσταση, είναι η περιοχή όπου λαμβάνουμε μέτρα εκένωσης πληθυσμού. Και 50 μίλια περίπου μέχρι την Κύπρο, για να έχουν την εικόνα καθώς μιλώ, από το Ακουγιού μέχρι την Κύπρο είναι περίπου 50 μίλια. Εκεί λιγότερο από 100 χιλιόμετρα. Κάπου εκεί πέρα λοιπόν είναι ο μεγάλος κίνδυνος αν προκύψει κάτι. Δεν φτάνει στην Ελλάδα αυτός ο κίνδυνος άμεσα και ακόμη και να υπάρξει και ένα Τσερνόμπιλ όπως σας είπα, η επικινδυνότητα για την Ελλάδα υπάρχει, αλλά δεν είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως είναι για την Κύπρο και τις γύρω περιοχές. Υπάρχει όμως, κύριε καθηγητά, και υπάρχουν και τα μολυσμένα ύδατα και πάει λέγοντας. Και επειδή σωστά είπατε εσείς, η σεισμικότητα για ένα πυρηνικό εργοστάσιο δεν συνιστά το μεγαλύτερο κίνδυνο, παρόλο που διαισθητικά εμείς ως πολίτες είναι το πρώτο που φοβόμαστε. Όμως σε κάθε περίπτωση η αντοχή σε σεισμικό γεγονός δεν έχει και αυτή τα ωριά της όπως κάθε έργο πολιτικού μηχανικού. Για παράδειγμα, θα σας πω εγώ τα φράγματα και το λέω διότι έχω την εικόνα ότι το Ακουγιού είναι επιβεβαιωμένα σχεδιασμένο να αντέξει σεισμό μέχρι και 6 ρίχτερ τη στιγμή που οι σεισμολόγοι εκτιμούν. Πολύ περισσότερο. Α, είναι περισσότερο. 8 με 9 ρίχτερ βέβαια. Μάλιστα. Είναι οι προδιαγραφές των πυρηνικών εργοστασίων. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. 6 ρίχτερ δεν είναι πολύ. Δεν είναι ένα σεισμός από τον οποίο μπορεί να κινδυνεύσει. Άρα είναι μέχρι 8 με 9 ρίχτερ, λέτε. 8 με 9 ρίχτερ είναι οι προδιαγραφές. Και να σας πω λίγο για τους σεισμούς, γιατί νομίζω ότι αυτά που είπα τώρα τελευταία βοήθησαν τους Έλληνες να καταλάβουν τι σημαίνει καταστροφικότητα σεισμού. Θέλω να έχετε τον εξής κανόνα στο μυαλό σας. Όταν μιλούμε για σεισμό μεγέθους 2 της κλίμακας, εννοούμε για ένα τόνο TNT. Είναι η ενέργεια που εκλείεται από ένα τόνο TNT.
Κάθε φορά που ανεβαίνουμε δύο μονάδες, χιλιαπλασιάζεται περίπου η ενέργεια που εκλείεται. Δηλαδή από 2 μέχρι 4 πάμε σε 1.000 τόνους. Από 4 μέχρι 6 που είπατε, πάμε σε 1.000.000 τόνους. Αυτό που έγινε τώρα εκεί, ναι, 7,8 που λέμε, είναι 500 μεγατόνι, εκατομμύρια δηλαδή τόνι TNT, σε ένα βάθος 17 χιλιόμετρων. Για να αντιληφθούν οι Έλληνες τι εννοώ, καθημερινά τώρα σε όλη την Ελλάδα γίνονται μικροσεισμοί βαθμού 2, 1, 2, 3 σε βάθη χιλιόμετρων και δεν γίνονται αντιληπτοί. Δηλαδή μιλάμε για εκρήξεις, εκτονώσεις ας πούμε, ενέργειας τόνων και κιλοτόνων στην Ελλάδα και τώρα που μιλάμε καθημερινά, άμα δείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχουν, τόνοι και κιλοτόνοι σε βάθη χιλιόμετρων καθημερινά. Εκεί υπήρξε μια έκκληση 500 μεγατόνων, περίπου δηλαδή 33.000 βόμβες στη Χιροσίμα, αν κάνετε τη διαίρεση, γιατί μία από αυτές ήταν 15 κιλοτόνους. Αυτές είναι οι ενέργειες που εκλείονται και τις παρακολουθούμε, ξέρετε, διεθνώς, γιατί μπορεί κανείς να ρωτηθεί για ποιο λόγο μπορούμε να πούμε για θέματα σεισμού εμείς στο Κέντρο Ελέγχου Όπλων που ασχολούμαστε με εκρήξεις και ενέργεια. Διότι υπάρχει ένα διεθνές δίκτυο με το οποίο ελέγχουμε οποιαδήποτε έκκληση ενέργειας, υπόγεια, επιφανειακή, εναέρια, διαστημική, ώστε να δούμε αν είναι όπλο ή αν είναι από άλλη πηγή. Στην προκειμένη περίπτωση, οι υπολογισμοί μας δίνουν και κανείς δεν τους αμφισβήτησε από τους σεισμολόγους της Ελλάδας. Εξάλλου, είναι μια άσκηση που δίνω και στους μαθητές λυκείου για να παίξουν με τις μονάδες ενέργειας. 500 μεγατόνι. Το βάθος επίσης δεν αναφέρθηκε αυτές τις μέρες. Είναι 17 χιλιόμετρα. Αν ήταν μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω, δεν ξέρω αν είχε επιζήσει κανείς εκεί. Επίσης δεν αναφέρθηκε και δεν υπογραμμίστηκε η διάρκεια του σεισμού. Όλοι μας έχουμε βρεθεί, κύριε Σαχίνη, σε σεισμούς. 70 δευτερόλεπτα κράτησε η δόνηση. 60 με 70. Θα ήθελα λοιπόν οι αναλυτές, οι σεισμολόγοι γενικά, να επιμένουν στο θέμα της διάρκειας του σεισμού, γιατί δεν είναι μόνο η κλίμακα Ρίχτερ, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με το εστιακό βάθος και την διάρκεια. 70 δευτερόλεπτα, κλείστε τα μάτια και φανταστείτε, να δονείτε το σπίτι σας, δεν μπορεί να αντέξει ακόμα και σε μικρότερο βαθμό σεισμό. Επίσης, ήταν η ώρα που έγινε ο σεισμός. Ξέρετε, στους βομβαρδισμούς, γενικά στον πόλεμο, οι βομβαρδισμοί γίνονται ξημερώματα. Για να μπορέσουν έτσι, κλίμα πολέμου βέβαια, αλλά έτσι γίνεται, ώστε να εγκλωβιστούν και να συνθλιβούν στα ερείπια ακόμη και άμαχος πληθυσμός, και αυτό βέβαια είναι ένα έγκλημα πολέμου. Αυτό είχαμε τώρα. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα έγινε. Ο κόσμος, αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι για τους οποίους προσευχόμαστε τώρα και βοηθούμε όσο μπορούμε, ήταν στο κρεβάτι. 3 τα ξημερώματα περίπου έγινε ο πρώτος μεγάλος σεισμός, 7,8, και στη συνέχεια μέχρι 5-6 ώρα υπήρχαν συνεχώς μετασεισμοί μικρότερης κλίμακας, αρκετοί όμως για να γκρεμίσουν ό,τι είχε περισσέψει. Η ώρα λοιπόν είναι σημαντική, η διάρκεια του σεισμού είναι σημαντική και όχι μόνο η κλίμακα που λέμε συχνά. Και βέβαια το θέμα της πρόβλεψης να μην το συζητήσουμε πλέον, διότι αν δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα τέτοιο κολοσιαίο σεισμό, ο οποίος προκάλεσε τη μεγάλη καταστροφή, δεν ξέρω γιατί μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις μικροσεισμών πια. Έχετε δίκιο. Ας επιστρέψουμε λίγο στο ΑΚΙΟΥ. Αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία, και ΑΚΙΟΥ να πω εγώ σημαίνει λευκό πηγάδι στα ελληνικά, η Τουρκία δεν είναι μέρος συνθήκης του 1997 της ΕΑΕΑ για την ασφαλή διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Αυτό δεν σας γεννά κάποια ερωτηματικά σε περίπτωση εκκλήσεως ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα ή διαρροής? Κοιτάξτε, η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη υπάρχει πυρηνικό υλικό και σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί υπό τον έλεγχο της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της ΙΑΕΑ δηλαδή. Αυτό είναι αδύνατον. Θα συμβεί. Το θέμα είναι ότι αν θα δεχτεί τους ελέγχους που θα κάνει η Επιτροπή αυτή, αυτός ο διεθνής φορέας, γιατί και το Ιράν τώρα, για να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, δεν το δέχεται αυτό. Ούτε η Ρωσία είναι εύκολο να το δεχτεί τώρα. Σας θυμίζω ότι και η Ρωσία σε θέματα πυρηνικών έχει υψώσει ένα φράγμα αυτή τη στιγμή με τη Δύση και γενικότερα και με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Υπάρχει ένα φράγμα, διότι υπάρχει μια δυσπιστία. Σίγουρα όμως κάθε ενέργεια της Τουρκίας θα τεθεί υπό τον διεθνή έλεγχο, αλλά το μυστικό δεν είναι τώρα στο ΑΚΙΟΥ μόνο η σεισμικότητα της περιοχής. Το θέμα είναι στα πυρηνικά απόβλητα και στα κάψιμα, γιατί δεν μας ανησυχεί σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο μόνο ο ίδιος ο πυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος έχει μηχανισμούς, ξέρετε, εσωτερικά, σε περίπτωση σεισμού σβήνει, κρίνει ο διακόπτης.
για να σας δώσω να καταλάβετε, στη Φουκουσίμα που είχαμε 9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, βέβαια ήταν σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, δεν καταστράφηκε ο αντιδραστήρας από το σεισμό. Γενικά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα καταστροφής, πυρηνικό αντιδραστήρα από σεισμό. Καταστράφηκε διότι έγινε τσουνάμι, μπήκε μέσα το νερό, βραχυκύκλωσε τα ηλεκτρικά κυκλώματα, με αποτέλεσμα να κλείσει η ψήξη, το ψυγείο, ας πούμε, και έτσι να υπερθερμανθεί ο αντιδραστήρας και να προκληθεί διαρροή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γενικά δεν έχουμε προβλήματα. Σας εφησυχάζει ή σας ανησυχεί το γεγονός ότι το IQU επί της ουσίας δεν ελέγχεται από την Τουρκία, είναι ρωσική διοίκηση και περίπου ρωσικό έδαφος? De facto αυτό σας καθησυχάζει περαιτέρω ή σας ανησυχεί περισσότερο? Από στρατηγικής απόψεως, η συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας για την δημιουργία αυτού του εργοστασίου, τριών, να σας υπενθυμίσω, ένα είναι στο Αιγαίο και δύο πάνω στη Μαύρη Θάλασσα ετοιμάζουν. Σωστά. Από στρατηγικής απόψεως είναι σημαντικό, αποδυναμώνει την Ελλάδα. Η Ρωσία θα έχει τεράστια έσοδα, ήδη έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια. Σας υπενθυμίζω ότι η εισβολή στην Ουκρανία γίνεται και για τα θέματα των πυρηνικών εργοστασίων της Ουκρανίας, διότι η Ουκρανία αποφάσισε πλέον να δώσει τη διαχείρισή του στα καύσιμα και τα απόβλητα στη Δύση, σε μεγάλες εταιρείες της Δύσης. Η Ρωσία έχασε δισεκατομμύρια από εκεί, αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, από στρατηγικής απόψεως έχουμε αποδυναμωθεί. Πλην όμως, να σας πω και κάτι άλλο. Αν και είναι λίγο Από πλευράς ασφάλειας, ρώτησα εγώ. Από πλευράς ασφάλειας, σας λέω και εγώ, η Τουρκία να προσέχει τη δική της ασφάλεια πλέον, διότι όποιος έχει γυάλινο σπίτι δεν πετάει πέτρες στο σπίτι του γείτονα. Όταν έχεις ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο χώρο σου, όπως και έγινε τώρα στην Ουκρανία, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν απειλείς με πολέμους. Διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για την ίδια την περιοχή που έχει το πυρηνικό εργοστάσιο. Αποδυναμώνεται στρατιωτικά η Τουρκία, ενισχύεται διπλωματικά και οικονομικά, αλλά το πυρηνικό εργοστάσιο πρώτα απειλεί την ίδια την Τουρκία. Μάλιστα. Και λιγότερο την Ελλάδα, εκεί που υπάρχει. Επόμενο ερώτημα, κύριε Λιόλιο. Στην πρώτη φάση κατασκευής του είχαν παρουσιαστεί τεχνικά θέματα, δεν σας κάνω τον έξυπνο, είναι αναφορά του Κύπριου Ευρωβουλευτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Κομισιόν, τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος είχε εντοπίσει καθιζήσεις εδάφους, ελλείψεις γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ακόμη και η υπόθεση πλαστογραφημένης υπογραφής μελέτης του 2015 και το 2021, δύο εκρήξεις στο χώρο κατασκευής. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας ανησυχούν ως χώρες της Μεσογείου? Ναι, ασφαλώς. Γι' αυτό και έχουμε υπό αυστηρό έλεγχο την κατασκευή και λειτουργία αυτού του εργοστασίου. Να είστε σίγουροι ότι ο στρατός αυτά προσέχει αυτά τα πράγματα, γιατί σας είπα, είναι ένα στρατηγικό σημείο ευαίσθητο σε οποιονδήποτε τελικά αποφασίσει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Εμείς αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να δώσω αυτή την εικόνα, έχουμε απέναντι μας μια χώρα η οποία έχει μια καταστροφή για την οποία προσευχόμαστε. Θα ήθελα να κρατήσω λίγο εγώ χαμηλούς τόνους, επειδή διαχειρίζομαι μελέτες όπλων και μιλώ συχνά για τέτοια θέματα. Αυτή την ώρα είμαστε δίπλα στην Τουρκία και στη Συρία. Προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά και μετά θα τα βρούμε. Φυσικά το πυρηνικό εργοστάσιο είναι πλέον υπό πολύ αυστηρό έλεγχο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Αυτή την ώρα προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να σωθούν όσο γίνεται περισσότεροι και από τους διασώστες της Ελλάδας, τους οποίους συγχαίρουμε. Σωστό. Τελευταίο ζήτημα που θέτει ο φίλος ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Λέει: καλημέρα στον εξαίρετο κύριο Λιόλιο. Κατά τη γνώμη του, λοιπόν, θεωρεί ασφαλή το συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό? Εμπιστεύεται τις συγκεκριμένες κατασκευές που κάνει κουμάντο η Ρωσία, που έκανε και τις επενδύσεις? Και αν σκάσει ο σταθμός σε τουρκικό έδαφος, θα σκάσει, δεν θα κάνει ζημιά και στις παρακείμενες χώρες? Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα πυρηνικά ατυχήματα, έχουν μια διαβάθμιση. Μπορεί να είναι μια απλή διαρροή ραδιενέργειας, η οποία πολλές φορές καθ' υπερβολήν αναφέρεται ως μεγάλο πυρηνικό ατύχημα, ή να έχουμε ένα nuclear meltdown, μια πλήρη καταστροφή του αντιδραστήρα σαν το Τσερνόμπιλ. Σε εκείνο το μεσοδιάστημα λοιπόν, μεταξύ αυτής της κλίμακας, πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν διάφορες καταστάσεις και δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. Επιτρέψτε μου να σας πω, και στο παρελθόν σας είπα ότι ακόμη και το Τσερνόμπιλ έχει δώσει την εντύπωση ότι προκάλεσε μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η ραδιενέργεια που ήρθε από το Τσερνόμπιλ είχε πολύ μικρό αρνητικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα, είχε μια επιβάρυνση, αλλά όχι μεγάλη. Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας, γιατί εγώ έχω πει ότι και η Ελλάδα πρέπει να θέσει
στο τραπέζι αυτό το θέμα διεθνώς, διότι πάνω από 10 χρόνια θα κάνει για να γίνει ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα. Αν το ξεκινήσουμε τώρα, έστω και ως απειλή, αν θέλετε, ενεργειακή απειλή για την Ευρώπη, που δεν μας επιτρέπει σε κάποιο βαθμό να πάρουμε τους υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο, να το θέσουμε στο τραπέζι, μπορεί μετά από 10-15 χρόνια να προκύψει, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει και στην ελληνική ατζέντα ένα πυρηνικό εργοστάσιο ως αντιστάθμισμα του τουρκικού. Όσον αφορά τον κίνδυνο τώρα, να σας πω ότι το Τσερνόμπιλ έστειλε μια ραδιενέργεια, μια ακτινοβολία, ήρθε μια ποσότητα ραδιενεργού υλικού στην Ελλάδα, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Και θα κλείσω με την μελέτη του Μακαρίτη, του καθηγητή του Τριχόπουλου, του Πανεπιστήμιου του Χάρβαρντ, ο οποίος έκανε την εξής μελέτη που παρουσιάζω στις διαλέξεις μου για να διαλύσω λίγο και την πυρηνικοφοβία. Είναι ότι οι 200.000 νεκροί περίπου που υπήρξαν στην Ευρώπη από το Τσερνόμπιλ, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν από τον καρκίνο και τη ραδιενέργεια, αλλά ήταν από τις εκτρώσεις των γυναικών στα μωρά, τα οποία δεν γεννήθηκαν ποτέ, διότι φοβήθηκαν οι γυναίκες και προχώρησαν σε εκτρώσεις από την πυρηνικοφοβία εκείνης της χρονιάς. Μέτρησε δηλαδή τις δεδηλωμένες εγκυμοσύνες και τους αναμενόμενους τοκετούς και διαπίστωσε ότι μέσα σε ένα χρόνο έλειπαν 200.000 στην Ευρώπη. Αυτό συνέβη. Γι' αυτό κρατώ χαμηλούς τόνους όσον αφορά τον κίνδυνο και το φόβο, αλλά βέβαια είναι όλα υπό έλεγχο και ιδιαίτερα ο στρατός ελέγχει αυτή την περίπτωση για τους λόγους που σας εξήγησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιόλιο. Να είστε καλά.